έχουν πεθάνει άνθρωποι, έχουν χτυπήσει άνθρωποι με σοβαρά τραύματα και εμείς κάνουμε είτε το ασθενοφόρο είτε ιδιωτικά να βάλουμε ένα αυτοκίνητο ώστε να το χρησιμοποιήσουμε έτσι και να γίνει μεταφορά. Αγωνιώδης είναι η έκκληση των κατοίκων του Τσούτσουρα για λειτουργία αγροτικού ιατρείου τουλάχιστον κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, οπότε η περιοχή κατακλείζεται από Έλληνες και ξένους επισκέπτες. Οι επαγγελματίες έχουν κάνει ακόμα και σεμινάρια για να αντιμετωπίζουν τα έκτακτα περιστατικά, ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που οι ασθενείς μεταφέρονται με ιδιωτικά οχήματα ελήψη ασθενοφόρου. Το καλοκαίρι, αν δεν κάνω λάθος, είμαστε 2.000 άνθρωποι εδώ πέρα και δεν υπάρχει τυπικά ή ουσιαστικά ένας γιατρός. Θεωρώ ότι είναι, τουλάχιστον είναι μακάβριο για μένα. Βέβαια, εντάξει, έχουμε κάνει κάποια σεμινάρια για ανάκαμψη ή όλα τα σχετικά. Να έρθει ένας γιατρός για τους καλοκαιρινούς μήνες, μπορεί να είναι συνέχεια εδώ και προσφέροντας ιδιωτικά στέγη, αν χρειαστεί, στο γιατρό. Το χωριό απέχει 25 χιλιόμετρα από το κέντρο υγείας Αρκαλοχωρίου, όπου υπάγεται, με την απόσταση να είναι απαγορευτική για τους ηλικιωμένους και όσους έχουν κινητικά προβλήματα, ενώ οι ασθενείς επιλέγουν το κοντινότερο ιατρείο που βρίσκεται στον Κερατόκαμπο. Ο γιατρός που επισκέπτονταν την περιοχή πήρε μετάθεση πριν από 8 μήνες, αφήνοντας έκτοτε καινή τη θέση του. Υπάρχουν γέροντες εδώ. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν προβλήματα. Υπάρχουν κατάκητοι άνθρωποι. Οι οποίοι αυτοί οι κατάκητοι άνθρωποι θα πρέπει ή να μεταφερθούν με φορείο ή θα πρέπει να τους μεταφέρει η γυναίκα τους ή το παιδί τους σε κάποιο ολοτόπο για να εξεταστούν. Αυτά δεν νομίζετε πως είναι λίγο απαράδεκτα? Είμαστε στο 2019 ή στο 1921. Για το πρόβλημα ενημερώθηκε η νέα διοικήτρια της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας που έδωσε άμεσα λύση. Τον Οκτώβριο, με την ανάληψη της Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας και μετά από συζήτηση με τη Διευθύντρια του Κέντρου Υγείας Αρκαλοχωρίου, στο οποίο υπάγεται το εξεταστήριο του Τσούτσουρα, λύσαμε το πρόβλημα και τις επόμενες ημέρες η ίδια η Διευθύντρια θα επισκέπτεται τους ανθρώπους για να παρέχει υπηρεσίες υγείας.